Πάμε να πούμε και την καλησπέρα μας στον διεθνολόγο μας, τον κύριο Θανάση Δρούγο, έναν εκ των πιο έγκριτων διεθνολόγων. Καλησπέρα, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, αγαπητέ Θανάση. Είναι οι αποσχιστικές τάσεις που είχαμε πει. Είναι καμπανάκι αυτό για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι λαοί δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση λόγω λιτότητας, λαθρομετανάστευσης και προπάντων της αναλγησίας που τις αντιμετωπίζουν οι διάφορες κυβερνήσεις τους. Βρίσκεται ένας George Soros και το ίδρυμά του, το οποίο έχουμε τις πληροφορίες ότι χρηματοδότησε την προσπάθεια απόσχησης της Καταλωνίας, η οποία σιγόβραζε εδώ και καιρό, και πιστεύω ότι ο Ραχώη δεν το χειρίστηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια, και βρέθηκε στο σημείο και στη δεινή θέση η ισπανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει φοβερή και ομή βία. Πάμε να δούμε το θέμα, σε παρακαλώ, και να το συζητήσουμε. Ναι, έγινε. Ωραία. Συντριπτική ήταν η νίκη του ΝΕΙ για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας στο δημοψήφισμα της Κυριακής που βάφτηκε στο αίμα, καθώς η ισπανική αστυνομία με ομή βία προσπάθησε να σταματήσει τους ψηφοφόρους, τραυματίζοντας 844 άτομα. Όπως ανακοίνωσε η καταλανική κυβέρνηση, στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 2,26 εκατομμύρια πολίτες. Ουσιαστικά, η συμμετοχή ανήλθε στο 42,3% του συνόλου των ψηφοφόρων στην Καταλωνία, που φτάνουν στα 5,34 εκατομμύρια. Ο εκπρόσωπος της καταλανικής κυβέρνησης, Jordi Turull, ανέφερε ότι τα 2,02 εκατομμύρια που ψήφισαν στο δημοψήφισμα της Κυριακής τάχθηκαν υπέρ του ΝΕΙ. Το ερώτημα στο οποίο καλούνταν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι ήταν: θέλετε η Καταλωνία να γίνει ανεξάρτητο κράτος με τη μορφή δημοκρατίας? Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καταλανικής κυβέρνησης, 176.000 άνθρωποι ψήφισαν όχι, ενώ από το δημοψήφισμα, τη διεξαγωγή του οποίου είχε απαγορεύσει το Συνταγματικό Δικαστήριο, απήχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στους αυτονομιστές. Ο επικεφαλής της περιφερειακής καταλανικής κυβέρνησης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί μονομερώς η ανεξαρτησία της Καταλωνίας από την Ισπανία. Αυτή την ημέρα ελπίδας και δεινών, οι πολίτες της Καταλωνίας αποκτήσαμε το δικαίωμα να έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος που θα πάρει τη μορφή μιας δημοκρατίας, τόνισε ο Κάρλες Πουτζεμόν κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, περιστοιχισμένος από μέλη της κυβέρνησής του, χαιρετίζοντας παράλληλα την κινητοποίηση εκατομμυρίων Καταλανών για το δημοψήφισμα παρά την απαγόρευση από την κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχώη. Δεν έγινε σήμερα δημοψήφισμα στην Καταλωνία, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής ο Ισπανός Πρόεδρος, μετά τα πρωτοφανή επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Βαρκελόνη και άλλες πόλεις της περιφέρειας. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Καταλανών δεν ήθελε να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα και τήρησαν τον νόμο, πρόσθεσε ο Μαριάνο Ραχώη, ρίχνοντας τις ευθύνες για τα έκτροπα στην περιφερειακή κυβέρνηση. Μοναδικός στόχος της σημερινής διαδικασίας ήταν να σπείρει τη διχόνοια, να φέρει τους πολίτες αντιμέτωπους του έναν με τον άλλον και να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις. Αυτή η διαδικασία απέτυχε, είπε ο Ραχώη, συμπληρώνοντας ότι επλήγει σοβαρά η συνύπαρξη. Ο λαός της Καταλωνίας ξεγελάστηκε για να πάρει μέρος στην απαγορευμένη ψηφοφορία. Θανάση, διχασμένη η κοινή γνώμη στην Καταλωνία, όχι γενικότερα στην Ισπανία, γιατί βλέπουμε. Είδαμε ότι το 45% και λιγότερο ψήφισε πρώτον, 42, και δεύτερον, 42, τόσο, ναι, όπως λέει και ο Σπύρος, και δεύτερον να δούμε τι γίνεται με τα αποσχιστικά αυτά. Δηλαδή αύριο το πρωί μπορούμε να το δούμε αλλού? Κοίτα σαν είσαι, Αντώνια, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι χειροτερεύει η κατάσταση στην Καταλωνία, διότι εδώ δεν είναι όπως το δημοψήφισμα το αποσχιστικό στη Σκωτία το 2014, που δεν υπήρξε βία, έτσι. Βέβαια δεν έχει φτάσει ακόμα και σε γεγονότα τύπου Βόρειας Ιρλανδίας ή Βασκονίας, των Βάσκων, που επί χρόνια ψημί χρησιμοποιούσαν διαφόρους μεθόδους συντρομοκρατία εναντίον των κεντρικών κυβερνήσεων. Είπατε κάτι σημαντικό στην αρχή. Είναι αντίδραση περιοχών από τις 17 αυτόνομες της Ισπανίας, η μία είναι η Καταλωνία, εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης. Για μένα ο Ραχώη είναι εκ των κύριων υποψήφιων για την καταστροφική πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στην Καταλωνία. Διότι μέσω της κεντρικής, ας πούμε, κυβέρνησης προσπάθησε να επιβάλλει και προσπαθεί να επιβάλλει σε όλες τις επιμέρους 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις. Εδώ βλέπουμε, Θανάση, να δείξουμε το χάρτη, το χάρτη της Ισπανίας, έτσι, και την περιοχή της Καταλωνίας. Θέλω να το δει ο κόσμος για να καταλάβει πώς και τι κομμάτι είναι η Καταλωνία. Μην νομίζουμε ότι είναι η Ισπανία ολόκληρη ή η μισή Ισπανία. Η Καταλωνία είναι το βορειοανατολικό κομμάτι της Ισπανίας. Το βλέπουμε εδώ πέρα, το έχει διαφορετικά φτιάξει, έτσι, το δικό μας το τμήμα.
Το παλιό Βασίλειο της Αραγωνίας. Άσε, το παλιό Βασίλειο της Αραγωνίας. Είναι κομμάτι, ναι. Μην ξεχνάμε όμως το εξής, Αντώνη, ότι πολλές περιοχές, αυτές που αποτελούν την Ισπανία, τις 17 που είπα, όπως η Καστήλιο Ντελεόν, όπως η Αραγωνία, όπως ας πούμε η Ανταλουσία, η Σεβίλη, όπως η Γαλλικία που είναι πολύ φτωχή, όπως η Βασκονία των Βάσκων, είναι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν η Βαρκελόνη και η Καταλωνία που είναι η πιο πλούσια περιοχή της Ισπανίας, ζητάει απόσχεση και δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, που να πάμε στη Γαλλικία ή σε κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ φτωχές. Τι πρέπει να ζητήσουν αυτές. Συνεπώς, υπάρχουν, Αντώνη, δύο πράγματα για μένα, γιατί η κατάσταση θα έχουμε δραματικές εξελίξεις. Πάντως, Ανάση, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ευρώπη πήρε μέρος. Βεβαίως, ναι, γιατί και να θυμίσω κάτι στον κόσμο που ίσως το ξεχνάει, όπως είπε και ο Αλεξάντερ Βούτσης, ο πρόεδρος Σορβίας, ότι όταν ήταν παιδιά να σκοτώσετε τη Γιουγκοσλαβία ή για το Κόσοβο δεν μιλάει κανένας. Τότε φωνάζανε όλοι να διαιρεθεί η Γιουγκοσλαβία και ήταν υπέρ. Κανένας δεν μίλησε τώρα. Και να πω και κάτι άλλο, Αντώνη. Μέχρι το 2008 η Ισπανία συμμετείχε στην δύναμη του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. Επειδή η Ισπανία είναι αλλεργική με τις αυτονομίες και όλες αυτές τις κινήσεις, το 2008 η Ισπανία επίσημα ήταν η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που απέσυρε τις δυνάμεις της Αττικής Ήπειρου από το Κόσοβο. Ένα αυτό, δηλαδή έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεύτερον, ξέρεις, η Καταλωνία, επειδή επί εποχής του Φράγκο, επί 40 χρόνια περνούσε πολύ άσχημα και επειδή ήταν σύνδεση κεντρό και κεντροαριστερή οι Καταλανοί, δεν τα πήγαν καλά με τη μαυριλένικη κυβέρνηση και με το στρατό του Φράγκο. Γι' αυτό και υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Και κάτι άλλο, επειδή έχω ζήσει 10 μέρες της ζωής μου στην Καταλωνία, Αντώνη, θα σου πω το εξής, ότι οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα από τους Ισπανούς. Η γλώσσα είναι διαφορετική, τα ήθη και έθιμα είναι διαφορετικά. Έχουν τεράστιους εκδοτικούς οίκους. Οι κεντρικές εφημερίδες της Ισπανίας έχουν γραφεία στην Βαρκελόνη. Αλλά εσείς δεν διαβάζετε τους Καταλανούς. Το διατάφτα. Θα υπάρξει περίπτωση να ξαναπροσπαθήσουν οι Καταλωνοί να αποσχιστούν. Εγώ πιστεύω το εξής, υπάρχουν δύο επιλογές, Αντώνη. Ή ο Ραχόλ θα εφαρμόσει, και αυτό είναι πολύ άσχημο, το άρθρο 155 του Συντάγματος της Ισπανίας που προβλέπει στρατιωτικό νόμο και επεμβάσεις μέσα στην Καταλωνία. Πράγμα το οποίο θα είναι πολύ άσχημο για μια χώρα της Ευρώπης να κάνει τέτοιες ενέργειες. Ή αυτή τη στιγμή έμαθα πριν από λίγο ότι προσπαθούν να βρουν έναν διαμεσολαβητή για να κάνει κάτι σαν το γερμανικό μοντέλο, που όπως ξέρεις είναι η κεντρική κυβέρνηση στο Βερολίνο και υπάρχουν 16 κρατήδια, τα Λάντεν, τα λεγόμενα της Γερμανίας, τα οποία υπάρχουν τα λοιπά. Επίσης όμως μην ξεχνάμε και αυτό που είπες στην αρχή, ότι αν αυτοί τα πράγματα χειροτερεύσουν, δεν αποκλείεται οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί, έτσι, οι Βαλόνοι και οι Φλάνδρα στο Βέλγιο. Για να μην πάμε και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα, για το μυαλό κάποιον έχει πάρει αέρα πολύ. Ακριβώς. Υπάρχουν παντού ακόμα και Κορσική στη Γαλλία, οι Βαλεαρίδες νήσους στην Ισπανία, υπάρχει θέμα με την Ορμανδία στη Γαλλία. Μην φτάσω και στην Ανατολική Ευρώπη και πιάσω Ρουμανίες, Ουγγαρίες και λοιπές περιοχές, Αντώνη, ή τη Ρωσία την ίδια, διότι αν αρχίσουν τέτοια πολλαπλασιαστικά αποσχιστικά ρεύματα, η κατάσταση θα είναι τραγική. Ωραία. Θανάση, θέλω την άποψή σου με τους τζιχαντιστές. Έχουν απλωθεί σε όλη την κεντρική Ευρώπη, βόρεια κεντρική Ευρώπη. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Είχαμε προχθές πάλι δύο γυναίκες νεκρές. Ξαφνικά τις μαχαίρωσε ένα τζιχαντιστής, ο οποίος βέβαια έπεσε νεκρός. Στη Μασσαλία, ναι. Ναι, στη Μασσαλία. Αυτό όμως είναι ένα συχνό φαινόμενο και το φαινόμενο αυτό όλο και μεγαλώνει. Οι δε μεταναστευτικές, λαθρομεταναστευτικές, θα λέγα εγώ, ροές από την Τουρκία προς τα νησιά μας αυξάνονται 4.000 σε ένα μήνα. Βεβαίως, ιδιαίτερα στη Λέσβο και στη Σάμο είναι κρυφτική η κατάσταση. Εγώ θα πω το εξής, Αντώνη. Πρώτον, επειδή αυτή τη στιγμή το ISIS έχει υποστεί δραματικές ήττες στη Συρία και στο Ιράκ, προφανώς ας μία έχει γίνει διάχυση προς τη Λιβύη και προς τη Βόρεια Αφρική. Και από εκεί περνάνε αυτή τη στιγμή προς περιοχές όπως είναι η Ιδρυτική Χερσόνησος ή η Ιταλία ή αλλού. Υπάρχει διασπορά του ISIS μέσα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πλέον να πολεμήσουν τους Αμερικάνους ή τους άλλους στη Μεσοποταμία, δηλαδή σε Συρία και Ιράκ, μεταφέρονται αυτά μέσα στις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Γι' αυτό και αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και πιθανότατα και σε ορισμένες άλλες, φοβάμαι Ελβετία, φοβάμαι Αυστρία πολύ, φοβάμαι Ολλανδία κτλ. Ότι μπορεί να έχουμε και εκεί επεισόδια, αλλά και στη Ρωσία μέσα, θέλει μεγάλη προσοχή διότι η διασπορά τρομοκρατών και τυχατιστών δημιουργεί είτε μοναχικούς λύκους και τέτοια επεισόδια τύπου Μασσαλίας, είτε καταδρομικές ενέργειες σαν και αυτές που έχουμε δει στη Γαλλία ή στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη πρόσφατα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ανήσυχοι για το τι μέλη γενέστε. Μπορεί να μην είμαστε οι πρώτοι στη λίστα ποιοτικών ενεργειών του ISIS, αλλά οπωσδήποτε είμαστε μέσα σε 20 χώρες που έχουν βγάλει τις διάφορες καταστάσεις. Του ISIS. Άρα θέλει πολύ μεγάλη ετοιμότητα, πρόληψη, παρακολούθηση, καλύτερες πληροφορίες και όχι μόνο. Θανάση Δρούγος, ευχαριστούμε. Ήταν ο Θανάσης ο Δρούγος, ένας εκ των πιο έγκριτων. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Ένας εκ των πιο έγκριτων διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι. Τα άκουσες αυτά, νομίζω. Τα ακούνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανεξέλεκτες καταστάσεις και αυτό νομίζω οφείλεται
στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες επιδρούν επί των πληθυσμών. Και βέβαια τα αίτια τα είπαμε. Αν με επιτρέπεις, Αντώνη, δύο πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, ότι πέρα από το δημοψήφισμα υπήρξε η βία, η οποία αφήνει ανοιχτές πληγές και ουσιαστικά προκαλεί και αυτούς οι οποίοι δεν πήραν θέση πλέον να αλλάξουν ρότα. Και από την άλλη, υπάρχει μια διαφορά με την Θράκη. Η Καταλανία, για παράδειγμα, ήταν ξεχωριστό κράτος πριν μπει υπό το στέμα της Ισπανίας. Έχουν δική τους γλώσσα, είναι διαφορετικό έθνος. Όμως, αν εμείς επιτρέψουμε το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, υποσκελίζοντας και υποδαβλίζοντας. Να πούμε στον κόσμο, Δημήτρη, συγγνώμη, τότε, με τη δήθεν Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Με τη δήθεν Τουρκική Ένωση Ξάνθης, απόλυτα σωστά. Τόσα χρόνια φωνάζουμε για την συνθήκη της Λοζάνης ότι είναι θρησκευτική μειονότητα και τώρα κάποιοι πηγαίνουν να επιβάλλουν ουσιαστικά κάτι το οποίο ιστορικά δεν ισχύει. Θα είναι αυτοκτονικό και νομίζω είναι στα όρια της προδοσίας αν περάσει όπως ακούγεται. Μάλιστα, από την πίσω πόρτα το νομοσχέδιο. Ναι, Σοφία, ο Σπύρος. Θέλω να πω κάτι, ότι αν δούμε την ιστορία της Ευρώπης, θα δούμε ότι η ιστορία της Ευρώπης είναι μια ιστορία πολέμων, σφαγών, έτσι, αλληλοσπαραγμών. Αυτά τελείωσαν το 1945. Από το 1945, λοιπόν, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά στην Ευρώπη. Γιατί πήγαιναν καλά? Γιατί υπήρχε σεβασμός, είναι αυτό που είπες εσύ, Αντώνη, από τις κυβερνήσεις προς τους λαούς. Αυτό δυστυχώς κατέρευσε από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Από την καταστροφή στην ουσία της Σοβιετικής Ένωσης, την κατάρρευση και μετά, όλο αυτό το πράγμα άλλαξε. Και βλέπουμε μια Ευρώπη να μεταλλάσσεται σε έναν αυταρχικό γραφειοκρατικό μηχανισμό. Έτσι είναι. Έτσι, που κάθεται πάνω στις πλάτες μας και μας δημιουργεί μια απίστευτη καμπούρα. Όλων των λαών, αυτό καλά. Που είχαμε κερδίσει λοιπόν από το 1945 μέχρι το 1990 όλοι οι λαοί της Ευρώπης μέσα της συνεννόησης, του αμοιβαίου σεβασμού, έτσι, των κοινωνικών δικαιωμάτων, έτσι. Όπου έβλεπες ότι δεν υπήρχαν φαινόμενα όπως αυτά στο Βέλγιο, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξύπνησαν ξαφνικά οι Φλαμανδοί τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Το ίδιο και οι Σκοτσέζοι. Έτσι. Η Καταλωνία, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι ιστορικά έτσι τα πράγματα. Άρα, εδώ δυστυχώς πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όνομά τους. Έχεις μια Ευρώπη που έτσι όπως συμπεριφέρεται στους λαούς της, οθεί τα πράγματα προς τα εκεί. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ναι, αλλά να μην ρίχνουμε όλους ευθύνη στην Ευρώπη, γιατί από τη δεκαετία του 80 που είπες και εσύ μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και έχουν σημειωθεί και κάποια θετικά. Και οι λαοί οι ίδιοι πρέπει να ξυπνήσουν. Δηλαδή η Ευρώπη είναι αποτέλεσμα κάποιων ανθρώπων. Ας ξυπνήσει και ο λαός και στην Ισπανία και ο ελληνικός λαός και να δει πώς πρέπει να πορεύεται. Αν υπάρχουν κυβερνήσεις όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Εντάξει, είναι το αποτέλεσμα έρχεται από μόνο. Ναι, δημιουργείται από μόνο. Δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις δημιουργούν. Έχουν την ευθύνη του κοιλάει. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Ας αναλάβουμε και την ευθύνη μας κάποια στιγμή. Και ας σκεφτούν όλες οι κυβερνήσεις και ο Πρωθυπουργός και η Ισπανία και όλα τα κράτη της Ευρώπης, τι Ευρώπη θέλουν τέλος πάντων. Εντάξει, γιατί είναι τώρα διαφορούμε τι Ευρώπη θέλουμε. Σωστά. Και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό, Δημήτρη, και αυτό που είπε ο Σπύρος και η Σοφία για τη δίκαιη εσύ, για τη δίθεν Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Αύριο εδώ είχαμε την τύχη, θα είχαμε την τύχη, αύριο έχει απεργία δυστυχώς, να φιλοξενούμε τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Αριού Πάγου, τον Σίλιο τον Πατεράκη. Τώρα θα τον φιλοξενήσουμε την άλλη Δευτέρα για να ήταν αυτός ο πρόεδρος, ο οποίος, το τμήμα του οποίου δίκασε για τελευταία φορά την προσφυγή, έτσι, των μουσουλμάνων ή των λεγόμενων, αν θέλεις, των δίθεν Τούρκων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θέλουν μια Τουρκική Ένωση Ξάνθης, και έβγαλε την απόφαση ότι πρέπει να διαλυθεί αυτό το σωματείο, διότι για θέμα εθνικής ασφαλείας δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο όρος. Γιατί μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι το ίδιο θα γίνει και μετά, θα ανοίξει ο ασκός του Αιώλου και στη Ρόδο και στην Κο και σε όλα τα νησιά όπου υπάρχουν μουσουλμανικές κοινότητες, θα αρχίσουν να λέγονται, να θέλουν να λέγονται και αυτοί. Σε αυτό το θέμα όμως, σε αυτό το κομμάτι όμως, αφορμή μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την ευθύνη όμως τη σηκώνει ο ελληνικός λαός και η σημερινή κυβέρνηση. Σωστό. Και ακριβώς το επιχείρημα που έθεσες, εγώ θυμάμαι τον κύριο Πανό Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το 2012-2013 στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποίησε το εξής επιχείρημα που ανέφερες και εσύ πριν από λίγο για την Τουρκική Ένωση και μάλιστα έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάτι διαφορετικό που εμείς θα τον εμποδίσουμε. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση
Ο Πάνος ο Καμένος δηλαδή. Ήταν τραγωδής. Απλά ακόμα στη Βουλή, δεν ήταν συνέτερος ακόμα. Δεν, ναι, δεν τα είχαν βρει. Ο κύριος Καμένος, ο εξής, σου λέω ως αρχηγός, ο Ρουλετάκιας υπουργός, αποκλείεται να εμποδίσει τον κύριο Τσίπρα. Τώρα ναι, σου λέω τι έλεγε και αυτό το χαρακτηριστικό το βάλουμε και αύριο να το δούμε. Καταρχήν η έννοια της εθνικής αυτοδιάθεσης είναι επικίνδυνη έννοια. Ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας. Ένα αυτό. Δεύτερο. Για φανταστείτε δηλαδή πραγματικά τι εικόνα είναι αυτή. Εδώ και τόσες δεκαετίες έχεις μία γείτονα, ο Θεός να την κάνει, που παραβιάζει μια κομβική συμφωνία τη συνθήκη της Λοζάνης, αναφανδό και συνέχεια, και ξαφνικά θα βρεθείς εσύ ως απολογιστής. Γιατί παραβιάζεις τη συνθήκη της Λοζάνης, που δεν λέει για εθνικές μειονότητες, λέει για θρησκευτικές μειονότητες. Δημητρή, εκεί στην Αμερική υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν λάθη. Υπουργοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν λάθη. Φεύγουν. Να θέλουν να ζουν χλιδάτη ζωή. Να θέλουν να κάνουν ταξίδια ωραία. Να θέλουν να αγοράζουν Rolex 40.000 ευρώ ή δολαρίων. Να θέλουν να παίζουν στο καζίνο ή στα καζίνο. Να θέλουν να παίζουν ρουλέτα, μπιλιά, 2.000 δολάρια. Γελάς. Αλλά μετά, όταν τους τριμώχνουν, όταν αποκαλύπτονται αυτά τα πράγματα, παίρνουν το καπελάκι τους και λέμε συγχωρείτε, παρετούμε. Αυτό έκανε ο Υπουργός Υγείας ο δικός σας. Έτσι ακριβώς. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αεροπλάνο, το οποίο βεβαίως ανήκει στην κυβέρνηση, για μετακινήσεις τις οποίες δεν έπρεπε να κάνει, να πραγματοποιήσει. Ο ίδιος έδωσε μια σειρά από δικαιολογίες, έδωσε μια σειρά από επιχειρήματα, όμως τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος τον υποχρέωσε σε παρέτηση. Εδώ πέρα δεν θα πω ποτέ ότι στην Αμερική δεν υπάρχει διαφθορά. Όμως η διαφθορά τιμωρείται. Το ίδιο ακριβώς με τον Μάντοφ. Ο Μάντοφ εδώ πέρα με τις πυραμίδες έκανε ό,τι έκανε. Έφαγε 178 χρόνια φυλακή και θα βγει στα 178, όχι στα 177. Τα κόκαλά του θα βγουν. Ο επικεφαλής της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη είναι Ελληνοαμερικανός, ο Ντίν Σκέλος. Μπήκε στη φυλακή μαζί με το γιο του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν φταίς θα πληρώσεις. Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό στέλεχος, αν θέλετε, της οικονομικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν είπε ψέματα και όταν χρησιμοποίησε το αεροπλάνο, πλήρωσε. Και βλέπουμε στην Ελλάδα ότι τελικά όλοι ξέρουμε τι κάνουν και ποιοι κάνουν και γιατί κάνουν και τελικά κανένας δεν οδηγείται στη δικαιοσύνη, ούτε καν παρετείται. Η χαρτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, το κοινοβούλιο θα είναι άδειο. Άκουσες τη Σοφία. Κυρίες και κύριοι, και εσείς που μας παρακολουθείτε και έχετε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κύπρο, στη Βόρειο Ήπειρο, στη Βασιλεύουσα, από όπου μας παρακολουθείτε. Είναι αυτό που είπε η Σοφία. Αν εδώ στην Ελλάδα εφαρμοστεί αυτό που γίνεται στην Αμερική, η σύψη, η διαφθορά να τιμωρείται, το κοινοβούλιο θα αδειάσει. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, Δημήτρη. Θέλουμε και μερικούς μέσα στο κοινοβούλιο να λένε αυτά. Διότι με ποιον θα τα βάζουμε κάθε βράδυ εμείς. Τι θα κάνουμε δηλαδή εδώ πέρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Πέρα από το γεγονός αυτό του κυρίου εδώ πέρα, του Υπουργού Υγείας, που ήθελε να το παίξει μάκας με τα αεροπλάνα. Αν ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ, εσείς για παράδειγμα, τσακώνατε έναν υπουργό τη οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν είναι θέμα Τραμπ, σε μια μπαρμπουτιέρα, σε ένα καζίνο σαν και αυτά στο Las Vegas, να ρίχνει τις τροφές του, να παίζει blackjack, να ρίχνει τη ρουλέτα. Για πες μου, τι θα γινόταν στις ΗΠΑ. Θα υπήρχε ολόκληρος θόρυβος, θα υπήρχε μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις και ιδίως επειδή καταλαβαίνω απόλυτα το πολύ σωστό και εύστοχο ερώτημά σου, Σπύρο, ιδίως αν επρόκειτο για μια περιοχή και μια χώρα η οποία έχει αχρεοκοπήσει και οι πολίτες ζουν σε όρια φτώχειας. Ακόμα όμως και στην Αμερική, σήμερα ξέρεις ακόμα και στην Αμερική θα υπάρχουν επιπτώσεις. Εδώ δεν βλέπουμε, να είσαι... Δημητρή, να δούμε και το εξής. Ο κύριος Καμένος βγήκε ότι πήγε εκεί για να δει μια έκθεση οπλικών συστημάτων. Καλά έκανε. Λοιπόν, πήρε και τη σύζυγό του, πήγανε στο Λονδίνο. Από εκεί πέρα βγαίνει ότι επισκέφθηκε και όχι μια φορά. Από ό,τι φαίνεται έχει και συνέχεια το πράγμα. Ίσως την άλλη Παρασκευή δούμε πάλι το Σάββατο άλλο θρίλερ. Αλλά εδώ υπάρχει μια αποδεδειγμένη πλέον είσοδος του κυρίου Καμένου και της συζύγου του στο καζίνο. Πες ρε άνθρωπε, πήγα στο καζίνο. Είμαι τζογαδόρος, όπως λέει ο Καρατζαφέρης. Είσαι τζογαδόρος. Το ξέρει χρόνια. Και μάλιστα με βουλημία υπερβολική. Θέλει να τζογάρει, λέει, σε όλα τα νούμερα. Κατοστάρα οι 100 λίρες
110-120 ευρώ δηλαδή, η μία μάρκα. Άρα λοιπόν 10-15 μάρκες, 20 να αφήσει, και όπως λέει ο Καμένος, ο Καρατζαφέρης, μπορεί να αφήσει και 30 μάρκες πάνω στο τέτοιο, είναι 2-3 χιλιάδες η μπηλιά. Άρα λοιπόν πόσα λεφτά παίζεις, πού πας. Έρχεσαι εδώ και λες ότι πλήρωσα το ξενοδοχείο με την κάρτα μου. Και δείχνεις ένα ψεύτικο χαρτί, το οποίο είναι η κράτηση. Και έρχεται και σου αποδεικνύει το άλλο Σάββατο ότι, φίλε μου, δεν είναι η κάρτα σου, πληρώθηκαν μετρητά. Και ρωτάει. Και σήμερα μάλιστα ο κύριος Τσάρας της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία, σύσσωμη, το σηκώνει το θέμα, κάνανε ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, γιατί το καζίνο είναι και τουρκικό. Συμφερόντων Τούρκων. Δηλαδή μπορεί να τον έχουν, όχι μπορεί, τον έχουν πάρει από όλες τις κάμερες. Ίσως ζούμε και κανένα βιντεάκι να κυκλοφορεί με πόσα έσπρωχνε κάθε φορά στην Παρμπουτιέρα. Λοιπόν, και μπορεί να τον απειλήσουν ανά πάσα στιγμή, Υπουργός Άμυνας. Και εδώ δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν μιλάει καθόλου. Είναι που είναι ο απόλυτος ψεύτης. Πολιτικός απατεώνας ήταν και από πριν. Τώρα έγιναν οι απόλυτοι εθνικοί ψεύτες. Τσίπρας και Καμένος μαζί πάνε. Γιατί ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και βγαίνει και ο Πολάκης και δεν τρέπεσε, ρε Πολάκη. Δεν τρέπεσε με αυτά που λέει. Τι ήταν αυτό πάλι, ρε. Τι είναι αυτά που. Για πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε βρωμερά υποκείμενα της δημοσιογραφίας. Έχετε εξαπολύσει ό,τι βρωμιά και ψευτιά έχει ψυχή σας αντίον του Πάνου Καμένου τις τελευταίες μέρες, μήπως και ρίξε την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο καημός. Και είναι είδηση το ότι ο Καμένος πλήρωσε από την τσέπη του, όντας σε επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, το ξενοδοχείο που έμεινε με τη σύζυγό του. Ούτε ντρέπεστε, ούτε σκένεστε. Ρε Πολάκη, μήπως, άνθρωπε μου, είσαι βλαμμένος. Μήπως πρέπει να σε κοιτάξει γιατρός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μήπως πέσει η βρωμοκυβέρνησή σας. Ρε, δεν πάει να την κρατάτε 15 χρόνια και οι επόμενοι που θα έρθουν σαν τη δικιά σας άμυ. Ο Ντάιζεμπλουμ κάνει κουμάντο. Η Μέρκελ κάνει κουμάντο. Οι δανειστές κάνουν κουμάντο. Πολιτικά βρωμερά υποκείμενα που μας κάνετε και το μάθημα. Ότι τάχα μου θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνησή σας. Θέλουμε να τη ρίξουμε, ναι. Όπως ρίξαμε και την προηγούμενη. Γιατί σας ψεύτες, απατεώνες πολιτικοί. Γι' αυτό. Γιατί έχετε τη σύψη και τη ζωδία. Διαπλεκόμενοι, διεφθαρμένοι. Πάτε και μπλέκετε με τους επιχειρηματίες. Σας δίνουν λεφτά, 2-3 εκατομμύρια ο καθένας, και μετά τους κατηγορείτε από πάνω. Δεν τρέπεστε καθόλου. Για συγκαλά σου, Πολάκη, έλα. Έτσι, για έλα. Μην νομίζεις ότι είσαι μπαγκάς. Έρχεσαι και τα βάζεις για άλλα πράγματα. Πες εδώ τι έγινε. Και να βγει ο Καμένος να πει πού βρήκε τα λεφτά. Πρώτον, πώς πήγε εκεί πέρα, με πόσα λεφτά πήγε εκεί. Πού τα βρήκε. Πού τα βρήκε εκεί πέρα τόσες χιλιάδες ευρώ. Λίρες, ξέρω εγώ τι χρησιμοποιούσε. Μου επιτρέπεις. Βέβαια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, καλό θα ήταν αντί να παίζει συνέχεια το ρόλο του Batman της κυβέρνησης, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του τελικά, του Batman, του Vigilante, όπως λένε οι Αμερικάνοι, καλό θα ήταν να απαντήσει για ποιο λόγο, για παράδειγμα, επιχορηγήσει στα δημόσια νοσοκομεία του χρόνου θα είναι κομμένες κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Μην του λες τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι θέλει να το ρίξει. Ναι, θέλω. Μην του λες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Κάνω ερωτήσεις που πονούν τον κόσμο. Έτσι. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν πέσετε σήμερα ή πέσετε μετά από δύο χρόνια. Το θέμα είναι να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και δεν την κάνετε. Υπάρχει. Γιατί αν ασχολείστε με τα υπουργεία σας, κάνετε τους Batman της κυβέρνησης. Ναι, αλλά μας λέει και βρωμερά υποκείμενα, κατάλαβες. Υπάρχει μια δικαιολογία. Γελάει ο Δημήτρης. Όλων αυτών που ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Αν αφήσουμε στην άκρη το πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα, όλοι οι υπουργοί, και εσείς, αν θέλετε, η κυβέρνηση, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι υπουργοί και ότι έχουν τα ενία της χώρας εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι. Δηλαδή, όταν κάνεις πορεία και είσαι συνεχώς στον δρόμο, ως συνεκαλιστής ή ως μέλος μιας πορείας, έχεις το δικαίωμα να πας και στο περίπτερο, να πας και στο καφέ και να πας και κάπου αλλού. Όταν όμως είσαι υπουργός, όταν έχεις αναλάβει ένα υπουργείο, έτσι, όταν βρίσκεσαι μέσα στη Βουλή, κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται. Και το ψέμα, Σοφία. Δεν θα έρθει κάποιος αυτό να σου πει ότι θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχει και το ηθικό ζήτημα. Το φιλότιμο, και νομίζω ότι οι υπουργοί τουλάχιστον της κυβέρνησης σημερινής, με τις δηλώσεις που έκαναν το Σαββατοκύριακο, έχουν αποδείξει ότι δεν σέβονται τίποτα, αν θέλετε, και έχουν υποβαθμίσει τα πάντα. Δηλαδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και τη σημασία των γεγονότων. Είναι χοντρόπεση, Σοφία. Πέσεων. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Είναι χοντρόπεση. Μόνο που του και ο μισθός. Αυτό. Πάμε να δείτε τι έγινε σήμερα. Μην πέσει η κυβέρνηση. Πάμε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία το σήκωσε το θέμα. Αλήθεια είναι αυτό. Με
Πολύ. Έτσι το σήκωσε το θέμα σήμερα. Κάνει μια ερώτηση, και ο κύριος Τσάρα σήμερα στον κύριο Καμένο ότι πρέπει να απαντήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να. Τι να κάνει, τον πυροβολήσουνε. Είδατε την είδατε όμως από την άλλη πλευρά, συγγνώμη, το δελτίο τύπου από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα θα το δούμε, θα το δούμε. Ο υπουργός Άμυνας, υπουργός της ρουλέτας, πολύ εύστοχο αυτό. Ο κύριος Καμένος που εξαπάτησε τους Έλληνες και τους βουλευτές. Γιατί το θέμα είναι να ρωτήσω και τον Δημήτρη όταν αν θα κάνανε. Και συνεχίζει, μετά το ρωτήσω, συνεχίζει να σιωπά. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να τον καλύπτει. Ο κύριος Βούτσης τον ανέχεται. Όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν τους λόγους. Εντάξει, καταλαβαίνουν τους λόγους ότι μαζί, χέρι-χέρι, θα πάνε στο βυθό του γκρεμού. Δημήτρη, εάν στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ή οποιοδήποτε κοινοβούλιο, ένας βουλευτής ή ο πρόεδρος ο ίδιος των ΗΠΑ απολογούταν και έλεγε όταν τον κατηγορούσαν για κάτι και έλεγε ορκίζομαι. Δίνω το λόγο της τιμής μου, ό,τι θέλει, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αποδεικνύονταν μέσα σε 5 μέρες ότι είναι ανάποδα ακριβώς. Τι θα έκανε, δεν έπρεπε να παραιτηθεί, δεν απαραιτιότανε. Το μόνο παράδειγμα αντίθετο με αυτό είναι του Bill Clinton όταν ορκιζόταν ότι δεν είχε επαφές με τη Μόνικα Λιουίνσκι. Όμως, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στην πολιτική ιστορία εδώ των ΗΠΑ, τον παρετούνε από την κυβέρνηση. Του, τον παρετούνε από το κόμμα του, τον παρετεί η ίδια η κοινωνία και οι ψηφοφόροι. Κανένας δεν μπορεί να ανεχθεί κάποιον ο οποίος λέει ψέματα και βεβαίως κάποιος ο οποίος είναι στα όρια της ψευδορκίας. Γιατί ο κύριος Καμένος, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να παίξει στο καζίνο υπό κανονικές συνθήκες, σε μια κυβέρνηση υπό κανονικές συνθήκες. Ζούμε σαν υπουργός και πολιτικός μέσα στο κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να πάει καθόλου. Αν δεν ήταν πολιτικός, μπορούσε να πάει. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Και ακόμα και έτσι όμως. Και για να δεις πόσο πολιτικοί απατεώνες είναι όλοι, Δημήτρη, να δεις πώς τον υπερασπίζονται οι Σιριζέοι. Νέα παιδιά. Πάμε να δούμε παρακάτω. Πήγε για ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία. Πήγε για ψυχαγωγία. Πάμε καταρχάς. Ήταν άσχημα ψυχολογικά. Να δούμε τον Γεωργιάδη, ο οποίος του τάχωσε χοντρά. Και να δούμε τι του είπε, παρακαλώ. Ξεφτύλας, αν δεν παραιτηθεί τώρα ο Καμένος, σιγά. Του κάνει τα μούτρα κρέας, Γεωργιάδη. Του κάνει τα μούτρα κρέας τώρα του Καμένου. Ο Καμένος, το μόνο που οραματίζεται είναι άμα το έχει αντίπαλο, πώς σκέφτεται, πώς θα σε στείλει στη μήνυση στα δικαστήρια για εκβιασμό. Σωστός. Αυτός είναι. Ο Καμένος αυτός είναι. Πάντως και η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει μια παγίδα επιπλέον που θα πέσει μέσα τη δεύτερη παγίδα. Θυμάστε το προηγούμενο εξάμηνο, το επιχείρημά της, ό,τι δελτίο τύπου και ό,τι δήλωση έκανε, να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές. Τώρα έχουμε να παραιτηθεί υπουργός, να παραιτηθεί υπουργός. Δηλαδή δεν το ζητάς. Εσύ απλά παρουσιάζεις, έχεις μια πολιτική θέση. Και η κυβέρνηση, ας αποφασίσει. Δεν μπορούμε να ακούμε όμως και να παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση να παραιτηθεί ο υπουργός. Για πάμε τώρα να δούμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό το λαμπρό νέο. Άστραψε. Αυτό το λαμπρό νέο που θέλει να πάρει μεθαύριο την ψήφο σας. Αυτό το λαμπρό παιδί. Να πάει να δουλέψει πρώτα, Κωστάκι, να μάθει πώς βγαίνουν τα λεφτά, αγόρι μου, και μετά θα κάνει μαθήματα ψυχαγωγίας. Για πάμε να δούμε. Αυτή δεν αποτελεί βαρύδι για την κυβέρνηση ο κύριος Καμένος μετά και τα τελευταία τι που έγιναν και στη Βουλή. Αυτά που διαδραματίστηκαν στη Βουλή, αυτά που βγήκαν περί των τηλεφωνικών συνομιλιών, η ιστορία με το καζίνο, αν ήταν καζίνο, αν δεν ήταν καζίνο, αν πλήρωσε με τριτά, αν πλήρωσε με πιστωτική. Κοιτάξτε, στο τελευταίο που πιάνεστε, νομίζω ότι είναι η προσωπική του επιλογή για να ψυχαγωγηθεί. Δεν βρίσκω κάτι πολιτικό. Να ψυχαγωγηθεί θέλει το παιδί. Ψυχαγωγείται με 3.000 στην πηλιά. Πρόσεξε ψυχαγωγία. Περιμένετε. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, δεν ξέρω. Για κάποιους άντρες, ψυχαγωγία θεωρείται και να πάνε σε ένα στριπτιτζάδικο. Δεν κακό. Τώρα το ξεφυλίσαμε τελείως. Για κάποιους άντρες θεωρείται ψυχαγωγία και αυτό, δεν ξέρω τώρα. Όμως ο κύριος Ζαχαριάδης, εκτός από την άποψη και για ποιο λόγο κάλυψε τον κύριο Καμένο, θα πρέπει να κοιτάξει και να ανοίξει ένα λεξικό. Άλλο διασκέδαση που είναι ο τρόπος και άλλο η ψυχαγωγία. Για να μην φτάνουμε εκεί. Αν είχε πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα από τα πολλά θέατρα του Λονδίνου να παρακολουθήσει μια παράσταση, ψυχαγωγία θα ήταν όντως. Πραγματικά. Έτσι. Αν είχε επισκεφτεί το Μουσείο του Λονδίνου, ναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος, μάλλον να δούμε τι είπε ο κύριος Μάκης Βορύδης, τον οποίο πολλάκι τον κατηγορεί. Ο άμεμπτος, ο αδιάφθορος, αυτός που δεν διαπλέκεται ποτέ. Πάνω Καμένος. Ο Καμένος αποδείχθηκε ότι είναι πια το γατάκι του Τσίπρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ εύστοχη ατάκα από τον κύριο Μάκη Βορύδη. Και να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Καραζαφέρη, ο οποίος το γνωρίζει πολύ καλά. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αυτά που μαθαίνω εγώ, αγαπητέ μου Πάνο,
τα έργα και τις ημέρες σου από τον πρώην συνάδελφό σου, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, θα τα γράψω σε βιβλίο. Είναι να σηκώνεται η τρύπα σου. Best seller. Σιγά σιγά θα βγαίνουν όλα. Και πήγαινε εσύ και κάνε μου μηνύσεις για εκβιασμούς και πράσινάλογα παραμύθια της Καλλιμάς. Πάμε να ακούσετε. Ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα του Κέσσαρος πρέπει να φαίνεται και τιμία. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν ένας λαός παίρνεται και δείχνεις εσύ αυτά τα νούμερα που δείχνεις για τη δυστυχία, την καχεξία, την οικονομική, να πηγαίνει προκλητικά να μένει στο Four Seasons. Ό,τι ήταν για τον Άκη Τσοχατζόπουλο το Four Seasons είναι το Μάντανε για τον Καμένο. Και οι δύο Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Σημείωσε το αυτό. Δεν μπορείς λοιπόν να πήγες να πες στο καζίνο. Δεν μπορείς να έχεις παρτενέρ το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε πάση περιπτώσει απευθύνεται εις τους λιγότερο πλουσίους Έλληνες, τους απλούς πολίτες. Είναι άκομψο. Ό,τι ήταν το Four Seasons, Σοφία, για τον Άκη Τσοχαζόπουλο, είναι το Μάνταριν. Υποθέσεις έχουν κοινά σημεία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα, το τέλος δηλαδή του Άκη Τσοχατζόπουλου δεν ήρθε αμέσως για να το συνδυάσουμε το σήμερα. Δεν θα έρθει αμέσως. Νομίζω, ναι. Άρα λοιπόν η εξέλιξη ίσως μας οδηγήσει σε ένα κοινά σημείο. Από το 10. Πότε ξεκίνησε, δηλαδή από το 2000 ο Τσοχατζόπουλος, το 10 μπήκε, άρχισε και ταρακουνιότανε. Οι υποθέσεις έχουν κοινά στοιχεία. Ακριβώς, έχουν πολλά κοινά σημεία. Να το θυμάται αυτό. Γιατί η ζωή είναι γη κύκλος. Είναι ρόδα που γυρίζει. Να το θυμάστε αυτό. Όλοι. Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Να πούμε βεβαίως για το επικείμενο ταξίδι του κυρίου Μπράβο. Τσίπρα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε μέσα στη βδομάδα την επίσημη ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο, γιατί αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες έρχονται ότι ο κύριος Τσίπρας θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Εδώ και πολύ καιρό το είχαμε αναφέρει και από το Δελφό. Καλά, ήταν. Του δημιουργεί και μια απέχθεια, μου φαίνεται, του Τσίπρα ο Τραμπ. Είχε πει άλλο κακό, να μην μας βρει, αν θυμάσαι. Η απέχθεια. Δεν τα ξεχνάω. Περσινά ξανά στα πούμε. Όχι, δεν είναι ούτε περσινά ούτε προπερσινά. Η απέχθεια αυτή που συνδυάζεται όμως με το σήμερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του προσπαθεί από αρχές Αυγούστου να κλείσουν την ημερομηνία και να πάρουν την πρόσκληση. Παρακαλώ. Στα φύγια. Βέβαια, από αρχές Αυγούστου έχει ξεκινήσει. Παρακαλώ, μάλιστα, ποντάρει πάρα πολύ επικοινωνιακά. Ο Δημήτρης το ξέρει πάρα πολύ επικοινωνιακά και στις φωτογραφίες που θα βγουν και στις συναντήσεις τις οποίες θα έχει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν γίνει στα μέσα Οκτωβρίου, αυτό θα του δώσει επικοινωνιακά ένα ανέβασμα στον κύριο Τσίπρα που θα τον οδηγήσει και το 2018. Έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι συναντήσεις. Καθόλου. Θα επενδύσει ο κύριος Τσίπρας πάνω σε αυτή τη συνάντηση. Απλά 17 Οκτωβρίου. Στον κύριο Τσίπρα, τη λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνει συνάντηση. Υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό για 18-19, αλλά μάλλον 17 θα γίνει 17. Συνάντηση. Μην περιμένουμε θαύματα στην οικονομία. Καλά, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα κάνει μια δήλωση έχοντας μιλήσει με Αμερικανούς συναδέλφους για την ανάγκη επενδύσεων. Αλλά άλλο η ανάγκη επενδύσεων και άλλο σας έχω επενδύσεις. Θα μιλήσει για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αλλά άλλο η ανάγκη και άλλο το ότι θα το ανακοινώσει. Όπως επίσης και το Σκοπιανό και το Κυπριακό θα είναι στο τραπέζι. Θα είναι βεβαίως μια σειρά συναντήσεων, όχι μόνο με τον κύριο Τραμπ. Πάντως, όπως σωστά είπατε, περισσότερο επικοινωνιακά θεωρείται ότι θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση παρά ουσιαστικά. Να μην γελιόμαστε, πάντως. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι επειδή η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή είναι δραματική, η Ελλάδα ακόμα και μεσούσης της κρίσης, ακόμα και με τα προβλήματα, είναι ο πιο σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και αυτό ίσως βγάλει μια-δυο καλές ειδήσεις. Όμως επαναλαμβάνω, μην περιμένουμε θαύματα, θαύματα δεν θα έχουμε. Ωραία. Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε. Αντώνη, υπάρχει, επειδή μου ήρθε ενημέρωση πριν από λίγο, το FBI έβγαλε ανακοίνωση απορρίπτοντας ουσιαστικά την ανάληψη ευθύνης για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Las Vegas. Υπάρχει όμως απάντηση των Ισλαμιστών, υπάρχει ένα αστείο σκηνικό. Οι Ισλαμιστές λένε προς το FBI, αν δεν μας πιστεύετε, θα επαναλάβουμε την πράξη και θα μας πιστέψετε. Oh, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους Έλληνες της Αμερικής και του Καναδά. Χαιρετισμούς να δώσει τον Νίκο Φίλα. Φιλήσει τα παιδάκια, τα μωρά. Λοιπόν. Και ο κόσμος με ρωτάει συνέχεια γιατί αργεί τώρα να εμφανίζεται το Δημήτρης ο Φιλιππίδης. Η απάντηση κάποια στιγμή θα τη δώσεις εσύ. Θα τη δώσουμε. Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα. Πολύ το τρέξιμο, καλημέρα σας. Πάντα είμαστε μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Γεια σου Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Last FM. Αμέσως